Πώς βλέπετε, ποια είναι η χρησιμότητα αυτού του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στο νησί μας τις επόμενες ημέρες? Στόχος και ο σκοπός. Θα το έλεγα με λίγες κουβέντες ότι στόχο δεν έχουμε να κάνουμε ένα ακόμα συνέδριο. Στόχο δικός μας είναι να κάνουμε ένα διαφορετικό συνέδριο. Το διαφορετικό συνίσταται ότι να μην αποφασίζει για τη ζωή των ανθρώπων και δική μόνο εξουσία χωρίς αυτήν. Άρα η προσπάθεια που κάνουμε όλο αυτό τον καιρό είναι το 7ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο που γίνεται. Και το πρώτο στην ισιωτική χώρα. Ακριβώς όπως το λέτε. Προσπαθώντας να βρούμε όλες τις κρυφές πλευρές των προβλημάτων, διότι τα μεγάλα, τα οριζόντια προβλήματα λίγο πολύ τα ξέρουμε όλοι, το θέμα είναι πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Mm-hmm. Αλλά είναι όλα τα άλλα τα οποία μπλοκάρουν και μια οικονομία και μια κοινωνία. Στη βάση της πυραμίδας. Όπου εκεί προφανώς οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτήν γνωρίζουν καλύτερα από ό,τι γνωρίζει η κεντρική εξουσία. Με σκοπό να πάμε, αφού ολοκληρώσουμε όλα τα συνέδρια με όλες τις περιφέρειες της χώρας, στη Βουλή ένα νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας που έχει να έρθει, να θυμίσω στους τηλεθεατές σας, στην Ελληνική Βουλή από το 1983. Δεν έγινε τυχαία η χρεοκοπία της χώρας. Πολλοί παράγοντες, αλλά ένας βασικός ήταν ότι δεν είχαμε μια πηξίδα που να βλέπει τι γίνεται μέσα σε ένα παγκόσμιο σύστημα ελεύθερης οικονομίας και πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα αυτά. Συνεπώς, έχουν πολύ μεγάλη χρησιμότητα, δεν τελειώνει η ιστορία αυτή με το διήμερο του συνεδρίου, ίσα ίσα ανοίγει ακριβώς μια αφετηρία να δούμε, αφού καταγράψουμε όλα αυτά τα ζητήματα, να μπορέσει η κυβέρνηση να έρθει κοντά κατά τόπο, κατά πρόβλημα και κατά κλάδο. Όχι γενικά και αφηρημένα όλα τα ζητήματα, αγροτικό ζήτημα μας χάρη ή τουρισμός και τα λέμε όλα, αλλά δεν βγαίνει τίποτα στο τέλος.